Χαραλάμπουση κόντρα ο Γιώργος Βασίλης και πάλι. Θα γυρίσει πίσω για τον Κουρζή. Σέντρα του Κουρζή. Ο Μαυρίδης στην περιοχή. Παράλληλα κάπου κοντά η μπάλα στα δίχτυα. Με τον Θωνιάτη να σκοράρει. Στο 15ο λεπτό ήταν η βαθιά παλιά προς τον Μαυρίδη, ο οποίος έκανε την παράλληλη πάσα. Και ο Θωνιάτης από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για την αναγέννηση Ασφενδιού στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ με τον Θωνιάτη. Χατζηκυριαζή στην περιοχή. Προσποιείται, σεντράρει. Σέντρα σουτ ήταν, ο Ήλιος θα μαζέψει. Στο 33. Πάλι ο Χατζηκυριαζής έρχεται εσωτερικά, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, πλασάρει όμορφα, αλλά η μπάλα καταλήγει out. Θα σηκώσει για τον Σπύρου, ο Σπύρου θα ανατραπεί πέναλτι. Ο Κεφαλιανός θα κερδίσει, θα κάνει την παλιά ο Σπύρου, θα κάνει το κοντρόλ, θα ανατραπεί στην περιοχή και θα κερδίσει το πέναλτι για την ομάδα της αναγέννησης Ασφενδιού, αλλά έχει προηγηθεί, offside, μετά την υπόδειξη του Αλέκου στο 41. Ο Ήλιος τελικά θα μαζέψει. Ωραία παλιά προς τον Σπύρου. Ο Σπύρου το σούτ με το δεξί. Μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out. Κεφαλιάνος παίζει κάθετα. Ο Πίσης είναι σε θέση offside. Ο Μαυρίδης δεν είναι όμως. Ο Μαυρίδης παίζει παράλληλα. Ο Θωνιάτης. Η μπάλα θα περάσει. Ο Σπύρου πλασάρει και σκοράρει. Στο φινάλε του ημιχρόνου η αναγέννηση Ασφενδιού πετυχαίνει δεύτερο τέρμα από την παράλληλη πάσα που θα περάσει και τον Σπύρου που σε κενή εστία στο 44 θα νικήσει για δεύτερη φορά τον Χαντζή Ελευθερίου και θα κάνει το 2-0. Κάνει κίνηση ο Μαυρίδης, ο Κεφαλιανός θα τον ψάξει, η μπάλα θα περάσει. Ο Πις παράλληλα, ο Σπύρου πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το συνηθίζει η αναγέννηση Σφενδιού. Ο Πις δημιουργεί, ο Σπύρου πλασάρει στο 49 για να κάνει η αναγέννηση. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου το 3-0 με τον Μάριο Σπύρου να χρήζεται και πάλι σκόρερ και τον Δημήτρη Πι να παίρνει τον ρόλο του δημιουργού σε αυτή την περίπτωση. Τζικυριαζή στην περιοχή, πλασάρει, μπάλα θα περάσει παράλληλα σχεδόν από την εστία και πάλι ο Σαχόλη, το σούτ του ο Ήλιος θα μαζεύσει στο 55. Θα εκτελεστεί από κοντά. Τεράστια ευκαιρία. Από την λάθος απομάκρυνση η μπάλα έφτασε στον Μαραγκουδάκη, ο οποίος από το ύψος της μικρής περιοχής πλάσαρε ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ήλιου. Θα φτάσει η δεξιά. Εκεί που είναι ο Κουλούμπρης. Και πάλι η σέντρα. Το πλασέ και η μπάλα στα δίχτυα. Θα μειώσει το σκορ στο 59 με τον Καλαγρίου, ο οποίος είπαμε ότι έχει προωθηθεί εδώ και κάποια λεπτά από τον Παναγιώτη Καρίκη. Τον δικαιώνει στο 59, στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ήλιου και κάνει το 3-1 για την ομάδα του Ευκλή Σολωνής. Ο Πις πάσα έξω, ο Κουζή στο πλασέ, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των νικητιών στο 60. Λευτής εκτελεί, η μπάλα θα περάσει από όλους. Ωραία εκτέλεση του Λυριστή στο 65, η μπάλα πέρασε από όλους, δεν καταφέρει κανείς να βρεθεί σε επαφή με την μπάλα για να μπορέσει να την στείλει στα δίχτυα. Ο Λυριστής θα σηκώσει το πλασέ, θα περάσει, θα πλασάρει, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out. Τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Ευκλή να πετύχει και δεύτερο τέρμα στο μάτς. Σέντρα το πλασέ στην κίνηση από τον Λυριστή, μπάλα εύκολα στην αγκαλιά του Ήλιου. Σε 68. Ο Ζιάβας θα απομακρύνει. Κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μαυρίδης απέναντι από τον θερματοφύλακα του Ευκλή θα τον νικήσει και θα σκοράρει και στο 83 θα κάνει το 4-1 για την ομάδα της αναγέννησης Ασφενδιού. Ο Μαυρίδης, ο οποίος κυνήγησε μια χαμένη μπάλα ουσιαστικά αφού ο Λαθούρης πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Μαυρίδης με την ταχύτητά του, αυτό είναι το μεγάλο του προσόν, αυτό είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Βρέθηκε απέναντι από τον Χάντζη Ελευθερίου και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του κάνοντας το 4-1 για τους γηπεδούχους που ουσιαστικά με αυτό το γκολ κλειδώνουν τη νίκη.